Γένεση κεφάλαιο 7. Μετά ο Κύριος είπε στον Νόε: «Μπες στην Κιβωτό εσύ και όλη σου η οικογένεια, γιατί μέσα από τούτη τη γενιά μόνον εσένα βρήκα δίκιο. Μαζί σου πάρε 7 ζευγάρια από κάθε είδος από τα καθαρά ζώα και από ένα ζευγάρι από κάθε είδος από τα μη καθαρά. Επίσης από τα πτηνά πάρε από 7 ζευγάρια από το κάθε είδος, για να διατηρηθεί το είδος τους πάνω στη γη. Κι εγώ ύστερα από 7 μέρες θα στείλω βροχή επί 40 μέρες και 40 νύχτες και θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης κάθε ύπαρξη που δημιούργησα». Ο Νόε έκανε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, ο Νόε ήταν 600 ετών. Μπήκε λοιπόν στην Κιβωτό αυτός και μαζί του η γη του, η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του, για να προστατευτούν από τα νερά, από τα καθαρά και μη καθαρά ζώα, από τα πτηνά και από όλα τα ερπετά αναδύο, αρσενικό και θηλυκό, μπήκαν μαζί με τον Νόε στην Κιβωτό, όπως είχε διατάξει ο Θεός. Ύστερα από 7 μέρες άρχισαν να πέφτουν τα νερά του κατακλυσμού στη γη. Το 600ο έτος της ζωής του Νόε, η 17η μέρα, δεύτερο μήνα, εσεχήθηκαν από κάτω όλες οι πηγές της μεγάλης Αβύσσου και από πάνω άνοιξαν οι καταράχτες του ουρανού. Για 40 μερόνυχτα έβρεχε στη γη. Εκείνη ακριβώς την ημέρα μπήκε στην Κιβωτό ο Νόε, η γη του ο Σιμ, ο Χαφ και ο Ιάφεθ, και μαζί τους η γυναίκα του Νόε και οι 3 γυναίκες των γιών του. Μαζί με αυτούς μπήκαν και όλα τα είδη των θηρίων, των κτηνών και των ερπετών της γης και όλα τα είδη των πτηνών και των φτερωτών. Μπήκαν στην Κιβωτό ζευγάρια από κάθε όν που είχε πνοή ζωής, αρσενικά και θηλυκά, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον Νόε. Μετά την είσοδο και του Νόε, ο Κύριος έκλεισε την Κιβωτό πίσω. 40 μέρες κράτησε ο κατακλυσμός. Τα νερά πλήθαιναν και σήκωναν την Κιβωτό πάνω από τη γη. Ανέβαιναν και πλήθαιναν, η Κιβωτός όμως επέπλεε στην επιφάνεια του νερού. Τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν όλο και πιο πολύ και σκέπασαν όλα τα ψηλά βουνά κάτω από τον ουρανό. Έφτασαν 15 πύχεις πάνω από τα βουνά και τα σκέπασαν. Κάθε ζωντανή ύπαρξη που εκκινείται πάνω στη γη χάθηκε. Τα πτηνά, τα ζώα, τα άγρια θηρία, τα ερπετά της γης και όλοι οι άνθρωποι. Ό,τι ανέπνεε και βρισκόταν πάνω στη στεριά, πέθανε. Έτσι ο Θεός εξαφάνισε κάθε ύπαρξη από την επιφάνεια της γης, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα ερπετά και πτηνά του ουρανού. Όλα εξαφανίστηκαν και δεν απέμεινε παρά ο Νόε και ό,τι ήταν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Τα νερά έμειναν στη γη για 150 μέρες.